Algunhas propostas estão sem gráfico. E estás para onde? Από ειδητών στο βράδυ που είδα το ΣΥΦΙ, με ρώτησε τι έχετε, του λέω έχουμε το αυτό και του ράγκου το. Τη τάξη Ανδρίου το έχω διαβάσει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, κρατήστε. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα το εξή. Αφού έχουμε εδώ την ευκαιρία να έχουμε τον συγγραφέα, για να μην εκτεθούμε βγαίνοντα εκτό κύματο. Δημιουργεί ο συγγραφέα. Να εκτεθεί ο συγγραφέα. Να μα πει πώ βλέπει το βιβλίο του ο ίδιο. Δηλαδή, ποια θεωρεί ότι είναι τα καλά του σημεία, τα όχι καλά του σημεία. Τι θα διόρθωνε εκ των υστέρων. Τι έβγαλε σωστά όπω το ήθελε στο βιβλίο αυτό. Πώ το έγραψε. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κλασική ερώτηση που κάνουμε εδώ. Πώ γράφηκα. Στη Δανέλη κάναμε μια ερώτηση, στον Αυστοκίδη κάναμε μια ερώτηση. Στον Μαμαλού που κάναμε μια ερώτηση. Στο Λάδι επίσης. Λοιπόν, πώς χτίζεις το βιβλίο σου, πώς ξεκινάς. Είναι ο μύθος που προτρέχει με την έννοια τον έχεις σαν σκελετό έστω μέχρι το ωμέγα την ώρα που αρχίζεις και να γράφεις. Το χτίζεις κατά κεφάλαια. Μίλησέ μας για το βιβλίο. Για αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστήσω ξανά όλους. Με τιμάει πάρα πολύ η πρόσκλησή σας και δεν σας γνωρίζω εκτός από τον Αντώνη που γνωριζόμαστε και με την αφορμή της λέσχης των συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας. Αλλά βλέπω ότι είσαστε εξαιρετικά επαρκείς και εμβριθείς αναγνώστες. Θα κάνω μόνο πριν πω, να κάνω μόνο, αν το κατάλαβα καλά, να κάνω μόνο μια μικρή ένσταση. Ότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καλή λογοτεχνία και αστυνομική λογοτεχνία. Όχι, όχι, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Υπάρχει καλή και κακή λογοτεχνία. Ναι, γενικώ. Σωστό, σωστό. Αν δεν χτυπήσω, με συγχωρείτε, εκτό αν το κατάλαβα καλά. Δυστυχώ το κατάλαβε πάρα πολύ καλά. Απλώ ήταν πρόθεση των περισσότερων από εμά στοιχηματίζουμε ότι δεν το έπιασε. Και δεν είχαμε πίσω στο σχολείο αυτό, το οποίο έγινε κατά τα συγχρόνια. Δεν περιλαμβάνω τα δικά μου βία στην καλή λογοτεχνία. Λέω απλώς ότι δεν πιστεύουμε. Ο Παύλο, αυτό έχει διχασμό προσωπικό. Δεν το πιστεύουμε καθόλου, Γιάννη. Καθόλου. Αυτό που λέτε και θέλετε να πιστεύω, αυτό πιστεύουμε. Όχι, δεν θέλω να ψυχώ, λέω ότι είναι μόνο θεωρώ δηλαδή ότι. Μια και μιλάμε για την αστυνομική λογοτεχνία, ότι ορισμένη κλασική του είδου είναι μεγάλη συγγραφή του 20ου αιώνα συνολικά. Όχι του είδου μόνο. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, τώρα για το βιβλίο. Να τα πω έτσι λίγο όπως με ρώτησε μελό μου, αφορμή τα θέματα που βάζει ο Αντώνης, που έθεσε ο Αντώνης. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, καταρχάς εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που όπως όλοι μας αγαπούσα πάρα πολύ το είδος σε όλες τις εκδοχές. Και στην εκδοχή του λογοτεχνική και στην εκδοχή του κινηματογραφική, γιατί ο κινηματογράφος είναι ένα άλλο τέχνης που αγαπώ πάρα πολύ. Και στην εκδοχή του την κομίστικη, ας πούμε. Σε όλες τις εκδοχές που υπήρχε, ας πούμε, αυτό που λέμε αστυνομική λογοτεχνία, ένας όρος που στην Ελλάδα βέβαια εγώ θεωρώ ότι έχει προβλήματα, είναι μια άλλη συζήτηση όμως αυτή. Έχω γράψει σχετικά επ' ευκαιρίας ενός αφιερώματος που θα γίνει τέλη Ιουλίου στην Βιβλιοθήκη της Ελευθερωτυπίας για την αστυνομική λογοτεχνία, που συμμετέχουν διάφοροι Αντώνοι από τους γνωστούς της παρέας. Έχω γράψει εγώ ένα κείμενο που με το έχω κυκλοφορήσει αστυνομική λογοτεχνία ή λογοτεχνία της παράβασης. Έτσι, είναι ένα θέμα ορισμού. Αλλά αυτό το ξεπερνώ απλώς. Λοιπόν, αγαπούσα πάρα πολύ το είδος. Πριν γράψω μυθιστόρημα, πριν γράψω δηλαδή λογοτεχνία, έχοντας γράψει δύο βιβλία που δεν ήταν βεβαίως λογοτεχνία, ήταν δημοσιογραφικού τύπου, επειδή είμαι και δημοσιογράφος, δύο έρευνες που είχα κάνει και τις είχα δώσει μορφή βιβλίου, είχα ασχοληθεί με το είδος ως συγγραφέας, ας πούμε, γράφοντας σενάρια. Με έναν συνεργάτη, σκηνοθέτη και φίλο, είχαμε με αφορμή διάφορες σειρές τηλεοπτικές και μία-δύο παραγγελίες σενάριων, είχα γράψει δύο-τρία σενάρια αστυνομικής πλοκής. Αυτή εδώ η ιδέα ξεκίνησε ακριβώς για να γίνει σενάριο. Δηλαδή, μας είχε γίνει μια παραγγελία τότε με τον συνεργάτη μου να γράψουμε κάτι για ένα κανάλι μεγάλο, το οποίο μια σειρά που δεν έγινε τελικά. Και ο Μπάμπης ο Σπανός, ο συνεργάτης μου τότε, μου λέει, Γιάννη, επειδή δεν ξέρω αν θα γίνει, δεν φτιάχνει κάτι που να το έχουμε εύκολο, μην ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ, γιατί μπορεί να ταλαιπωρηθούμε και τελικά να μην μπορεί να γίνει. Και με αφορμή αυτό, λέω, είχα εγώ κάποιες ιδέες έτσι αυτές και κάθισα και έβγαλα, και απαντώ και στο δεύτερο ερώτημα, κάθισα μπορώ να φτιάξω αυτό που λέμε στη σεναρική γλώσσα, μια σύνοψη, ένα καμβά, ας πούμε, ένα σκελετό,
σε πολύ απλές γραμμές για να έχουμε μια πρώτη εικόνα, να τη θέσουμε υπόψη του καναλιού, ώστε να μην αναπτύξουμε ένα ολόκληρο σενάριο, να πούμε σας αρέσει αυτή η ιδέα, να την κάνουμε σενάριο. Αυτό είχα σκοπό να κάτσω μισή ώρα να κάτσω να κάνω αυτό το πράγμα γιατί δεν υπήρχε. Λοιπόν, κάθισε λοιπόν το απόγευμα και τελείωσα την. Έγραψε τελικά ο σκηνοθέτης αυτός που προέκυψε 20 σελίδες, τελείωσε σχεδόν τα ξημερώματα της άλλης μέρας. Το έγραφα αρημαντές, δηλαδή μου είχε όλη η ιστορία αυτή εδώ. Σε 20-25 σελίδες και λέω του λέω, δηλαδή ήταν ουσιαστικά ένα μικρό δίγημα. Απαντώ λοιπόν στην ερώτηση του Αντώνη λέγοντας ότι εγώ τουλάχιστον όταν γράφω μια ιστορία θέλω να την ξέρω από το Α στο Ω. Δηλαδή θέλω να ξέρω πώς τελειώνει η ιστορία. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, όλη η ιστορία υπήρχε δομημένη, η αστυνομική της πλοκή, χωρίς να έχω βρει ονόματα ηρώων, χωρίς να έχω βρει τους χαρακτήρες, χωρίς να έχω βρει τις ίδιες. Ήξερα όμως ότι η ιστορία μου είναι αυτή και τελειώνει έτσι. Το λέω αυτό γιατί κατά την γνώμη μου, η αστυνομική λογοτεχνία έχει ένα επιπλέον πρόβλημα, ή θέτει μάλλον ένα επιπλέον αίτημα στον συγγραφέα, πέραν των αιτημάτων που θέτει γενικά η λογοτεχνία στους συγγραφείς. Το πλέον αυτό αίτημα είναι ότι πρέπει να απαντάει σε όλα τα ερωτήματα που θέτει. Σε επίπεδο πλοκής. Δηλαδή, θεωρώ λανθασμένο εντελώς και το έχω υποστεί και εγώ σαν αναγνώση, φαντάζομαι όλοι μας, να κλείνεις ένα βιβλίο και να λες ναι, μου απάντησε στα 5 ερωτήματα που έβαλε, αλλά αυτό δεν μου το απάντησε ποτέ. Γιατί ο Τάδε έκανε αυτό στη σελίδα 112, ενώ το βιβλίο έχει 300 σελίδες ή 400. Δεν μου το απάντησε ποτέ. Εκεί για μένα είναι μια συγγραφική, ένα τεχνικό συγγραφικό λάθος. Η λογοτεχνία λοιπόν είναι αστυνομική, σε επίπεδο πλοκής πρέπει να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που ανοίγει. Επειδή ακριβώς υπάρχει η ανάγκη να παίξεις λίγο, όπως έλεγε ο Χίτσκοκ, σαν τη γάτα με το ποντίκι με τον αναγνώστη σου σε έναν βαθμό, ειδικά στην κλασικού τύπου, το πλέμμα στο κουντάνιτ, ας πούμε, να ανοίξεις δηλαδή μια βεντάλια υπόπτων και σιγά σιγά αρχίζεις να την περιορίζεις ώστε μέχρι να φτάσει στο τελικό ένοχο. Ανοίγοντας αυτή τη βεντάλια, πολλές φορές ο συγγραφέας δημιουργεί υποπλοκές, subplots, για να ενοχοποιήσει τον, να αναστρέψει την προσοχή του αναγνώστη σε έναν άλλο κτλ. Και ξεχνάει να τη κλείσει γιατί τον πάει η ιστορία κάπου αλλού. Για μένα, εγώ το έχω αντιμετωπίσει σε πάρα πολλά. Mm-hmm. Για μένα λοιπόν αυτή η τεχνική, η πρακτική ανάγκη με κάνει να ξέρω, θα θέλω να ξέρω την ιστορία από την αρχή ως το τέλος. Mm-hmm. Αυτή που είναι μια καθαρά fiction ιστορία, την έγραψα. Θες λέω, ξεκίνησα να γράψω μια-δύο σελίδες που είναι συνήθως η σύνοψη, ο σκελετός ενός για ένα σενάριο και βγήκε 25 σελίδες. Ήταν δηλαδή ένα μικρό δείγμα. Στο άλλο βιβλίο, το μεταγενέστερο, το μυρίζει αίμα, επειδή ήταν μια πραγματική ιστορία, ουσιαστικά την ιστορία μου την έδινε. Να αρχή, τη μέση και το τέλος μου, δεν το είναι τα γεγονότα τα οποία. Λοιπόν, επομένως, εγώ ξεκινάω πάντα, ακόμα και στα διηγήματα να γράφω. Ξεκινάω πάντα που θέλω να ξέρω όλη την ιστορία που αρχίζει στο τέλος, ως προς το κομμάτι της πλοκής, παραδείγματος χάρη. Γιατί δεν είναι μόνο η πλοκή. Δηλαδή να ξέρω πώς βρίσκεται το α στοιχείο, πώς το α στοιχείο οδηγεί στο β, πώς γίνεται ο συνειδημός, τι ανακαλύπτει ο αστυνόμος ή ο ήρωας, τι ανατροπή υπάρχει και τελικά ο ένοχος είναι αυτός και συλλαμβάνεται ή δεν συλλαμβάνεται, αποκαλύπτει ή δεν αποκαλύπτει, αλλά πάντως είναι αυτό. Μια παρένθεση. Παρακαλώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι, ναι, είναι προφανές. Λοιπόν, όταν λες ότι θέλεις να ξέρεις από την αρχή μέχρι το τέλος, αυτή σου η απέτηση, αυτή σου η ανάγκη, φτάνει και στο βαθμό του να κεφαλαιοποιείς την ιστορία. Δηλαδή την έχεις και εσύ. Όχι, όχι. Ναι. Η ιστορία, όχι, δηλαδή εννοείς από την. Σε κεφάλαια. Όχι. Το συγκεκριμένο γράφτηκε, ήταν φανταστείτε ένα κείμενο 25 σελίδων α4, γραμμένο σε μια, έτσι, πώς το πει κανείς, έτσι, με μια γραφή εσπευσμένη και ασπένουσα, μάλιστα με πάρα πολλά λάθη, γιατί δεν ήθελα να γυρίσω πίσω να διορθώσω τα λάθη που στην δακτυλογράφηση γίνονται για να μην χάσω τη ροή της σκέψης, δηλαδή με είχε παρασύρει τόσο πολύ, όπου βεβαίως σε σχέση με την αρχική ιδέα που είχα όταν η αφορμή ήταν γράψτε παιδιά να δούμε μια ιστορία για ένα σενάριο, ήταν πολύ πιο, είναι πιο σύνθετη. Γιατί σε ένα σενάριο 45 λεπτά γιατί πρόκειται για μια τηλεοπτική σειρά είναι πολύ πιο περιορισμένος ο χρόνος, άρα μπορείς να αναπτύξεις λιγότερο τις πλοκές σου, τους χαρακτήρες σου κλπ. Σε ένα μυθιστόρημα που μπορεί να ανοιχτείς πολύ περισσότερο. Δεν το κεφαλαιοποιεί, ήταν μια ροή συνεχόμενη με ελάχιστες παραγράφους που ξεκινούσε από το.